για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους μετά από 5 μήνες αποχής από τα καθήκοντά τους, καλούνται να απαντήσουν οι δικηγόροι. Με το πολυνομοσχέδιο όμως πλέον να έχει ψηφιστεί. Η ψηφοφορία αυτή τη φορά θα είναι μυστική με ψηφοδέλτια. Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας με μυστική ψηφοφορία αυτή τη φορά? Ναι, αναλόγως βέβαια και την πορεία της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, αναλόγως τις προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν τόσο από το Διοικητικό μας Συμβούλιο, όσο και από τα μέλη του Συλλόγου μας. Θεωρώ ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή και ότι ο κάθε συνάδελφος πρέπει να έχει το βάρος της ευθύνης της επιλογής του. Επομένως, για να διασφαλιστεί τόσο η ενότητα του σώματος αλλά και η εγκυρότητα της απόφασής μας, η μυστική ψηφοφορία η οποία προβλέπεται από τον κώδικα δικηγόρων είναι κάτι το οποίο θα ενδυναμώσει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί και κατά το παρελθόν, έχει συμβεί και κατά το παρελθόν. Αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα σχετικά με την Γενική Συνέλευση του κάθε οργάνου. Από τη στιγμή κατά την οποία τίθενται μία ή και περισσότερες προτάσεις προς το σώμα, αυτές πρέπει να αποτυπώνονται με μυστική ψηφοφορία. Δεν λείπουν οι φωνές δικηγόρων που ζητούν να σταματήσει η αποχή. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο φωνές διαμαρτυρίας όσο προβληματισμός αναφορικά με την στόχευση της διαμαρτυρίας μας όταν έχουμε ήδη το τετελεσμένο του νομοσχεδίου που έχει ήδη ψηφιστεί. Πράγματι, μετά από μια πεντάμινη διαμαρτυρία, είναι λογικό και οι δικηγόροι όλης της χώρας έχουν αντιμετωπίσει οι ίδιοι στο πετσί τους το κόστος αυτής της διαμαρτυρίας. Επομένως, το αντικείμενο πλέον της συζήτησης είναι πώς μπορεί η αποχή από τα καθήκοντά μας, η διαμαρτυρία μας να προσανατολιστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούμε οι ίδιοι να ενισχύσουμε τη διαμαρτυρία μας. Οι δικηγόροι είναι αποφασισμένοι ωστόσο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για το πολυνομοσχέδιο, το οποίο, όπως έχουν τονίσει, παραβιάζει βασικές συνταγματικές διατάξεις και αρχές, καθώς μεταξύ των άλλων θέτει ζήτημα προσβολής της εθνικής κυριαρχίας και αλλοιώνει προκλητικά τη μορφή του πολιτεύματος. Είναι δεδομένο ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη αναφορικά με την αντισυνταγματικότητά του και θα προσπαθήσουν στο γήπεδό μας, θα μου επιτρέψετε να πούμε, να καταργήσουμε με νόμιμο τρόπο τις διατάξεις οι οποίες θεωρούμε ότι φύγουν δικαιώματα και κεκτημένα ασφαλιστικά των δικηγόρων. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε διαμαρτυρία, διότι μέχρι και την δικαστική εκτίμηση αυτών των κυβερνητικών πράξεων πρέπει να δείχνουμε έντονα την αντίδρασή μας και τη συνέχιση της διαμαρτυρίας μας. Τον τρόπο θα τον κατευθύνει τόσο το συντονιστικό μας όργανο, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, όσο και οι γενικές συνελεύσεις του κάθε δικηγορικού συλλόγου ξεχωριστά.